Τα εντυπωσιακά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας αξιοποιεί η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς τους ασθενείς, να κάνει πιο εύκολο το έργο των γιατρών, αλλά και για να εξοικονομήσει δαπάνες. Έτσι λοιπόν, από τις αρχές του 2018 τίθεται σε ισχύ ο σχεδιασμός για τη χορήγηση κλειδάριθμου, με τον οποίο ο ασθενής που λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο θα έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στο ιστορικό του, όπως επίσης και ο οικογενειακός του γιατρός. Προχωράμε σε μια καινοτομία. Η καινοτομία είναι γιατί είναι ίσως το πρώτο επαρχιακό νοσοκομείο που υπάρχει αυτό το πράγμα. Να ετοιμάσουμε μια ηλεκτρική πλατφόρμα που μέσα θα αποθηκεύονται όλα τα αρχεία του ιστορικού του κάθε ασθενός. Φεύγοντας ο ασθενής μαζί με το εξιτήριο θα παίρνει και έναν κωδικό, ένα password, κλειδάριθμο, ώστε να μπορεί ο ίδιος να βλέπει τι εξετάσεις γίνανε στο νοσοκομείο, και βέβαια αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τους γιατρούς τους, τους οικογενειακούς ή τους ιδιώτες που τους αναλαμβάνουν παραπέρα, να ξέρουν τι εξετάσεις έχουν γίνει στο νοσοκομείο. Και βέβαια αυτή η πλατφόρμα σε κάθε εισαγωγή θα ενημερώνεται με ό,τι καινούριο υπάρχει. Έτσι, αυτό θα εξυπηρετήσει πάρα, πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι ένα από τα αιτήματα που υπήρχαν και από τους ασθενείς αλλά και από την ιατρική κοινότητα. Δηλαδή από ένα διπλανό νοσοκομείο που θα χρειαστεί να νοσηλευτεί ή από οποιονδήποτε συνάδελφο θα τον αναλάβει στην περαιτέρα του θεραπεία. Επίσης, από τον επόμενο μήνα καθιερώνεται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για τα εισερχόμενα έγγραφα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για περιστολή δαπανών στη χρήση χαρτιού σε ποσοστό έως και 50%. Οτιδήποτε έγγραφο έρχεται στο νοσοκομείο θα ψηφιοποιείται άμεσα και θα μοιράζεται μέσω email σε αυτούς που είναι υπόχρεοι να τα διαβάσουν ή να τα απαντήσουν. Οπότε υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον από τα εισερχόμενα έγγραφα, τα οποία θα επιχειρήσουμε να γίνουν, θα επιχειρήσουμε να γίνει τον άλλο μήνα, θα έχουμε οικονομία χαρτιού τουλάχιστον 50%, που είναι εξαιρετικά το μεγάλο το κόστος του χαρτιού, των μελανιών και το ότι με αυτά θα φτιαχτεί και ηλεκτρονικό αρχείο, οπότε δεν θα χάνεται τίποτα στο νοσοκομείο. Και σε ένα επόμενο σχέδιο, πιστεύω αρχές της άλλης χρονιάς, θα έχουμε και ηλεκτρονικό αρχείο εξερχόμενων εγγράφων. Οπότε έτσι θα κάνουμε εξαιρετική οικονομία. Και σε αυτό το τομέα πρωτοπορούμε, είμαστε ίσως από τα μοναδικά στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι υπάρχει μόνο στον Πέδον. Στο Αγλαία Κυριακού ή στο Αγία Σοφία θα σας γελάσω, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.